Με τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η αστυνομία έλαβε αυξημένα μέτρα ασφαλείας, απαγορεύοντας τους πολίτες να παρακολουθήσουν την παρέλαση σε μικρή απόσταση από την εξέδρα των επισήμων. Επιποδοστέθηκαν 2.000 αστυνομικοί. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εξέδρα των επισήμων ήταν αποκλεισμένη σε μεγάλη απόσταση και οι Θεσσαλονικείς αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση κυρίως στην αρχή και στο τέλος της. Στα σημεία αποκλεισμού τοποθετήθηκαν κάγκελα ενώ περιφρουρήθηκαν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η παρέλαση ξεκίνησε στις 11 και ολοκληρώθηκε στη 1 και 10 με έναν εντυπωσιακό επίλογο με ελιγμούς, χαμηλές πτήσεις και ένα συγκινητικό μήνυμα από το χειριστή του F-16 Σωτήρη Στράλη. Ήταν μια εξαιρετική παρέλαση. Ήταν ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις, ο λαός της, όλοι είμαστε πολύ δυνατοί και είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε απειλή. Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα. Είναι μέρα μνήμης. Εξαιρετικής τιμής και σεβασμού σε αυτούς που το 1940 πολέμησαν και ανέτρεψαν τις φασιστικές ορδές του Μουσολίνη. Έδωσαν ένα μήνυμα στην Ευρώπη ότι μπορεί η δημοκρατική Ευρώπη να επικρατήσει και πράγματι ενίκησε. Σήμερα ο ελληνικός λαός αγωνίζεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Εύχομαι με ενότητα, με αλληλεγγύη, με αγάπη ο ένας τον άλλον να ξετυλίξουμε τις αρετές εκείνες που ξετύλιξαν εκείνοι που αγωνίστηκαν και σκοτώθηκαν στα αλβανικά βουνά. Κι αν ξετυλίξουμε αυτές τις αρετές μας, είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουμε και την κρίση. Η κρίση δεν θα μας νικήσει. Υποφέρουμε, το ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να την ξεπεράσουμε. Είναι μια μέρα όμως που γυρνάμε όχι μονάχα τις μνήμες πίσω, αλλά κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η Ελλάδα πέρα και πάνω από την κρίση παραμένει ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας, η οποία και πάλι δοκιμάζεται. Εγγυητής της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας Ελλάδος οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, που σήμερα για μία ακόμα φορά χιλιάδες κατοίκων της Θεσσαλονίκης αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα τις θαυμάσαμε με τους άψογους σχηματισμούς που δείχνει ότι το εθνικό αμυντικό μας σύστημα είναι πάντοτε έτοιμο να ανταποκριθεί στην υπέρτατη αποστολή του. Μέσα από αυτήν την εντυπωσιακή σήμερα παρέλαση και με τους συμβολισμούς της ημέρας στέλνουμε ένα γενικότερο μήνυμα, καταρχήν στην ευρύτερη γειτονιά μας. Μήνυμα ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. Μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους και είναι πάντοτε έτοιμες. Μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους ότι η Ελλάδα της ισχύως, της περηφάνειας, του κύρους και της τιμής είναι πάντα εδώ. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή. Οι συμβολισμοί είναι ξεκάθαροι. Και κάτι τελευταίο και σημαντικό. Όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα της Ελλάδος, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα παρούσες. Θα ήθελα σήμερα από τη θέση μου ως Υπουργού Εθνικής Αμήνης και λίγες μέρες πριν αποχωρήσω από αυτή τη θέση να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου στους άνδρες και τις γυναίκες των ελληνικών αποδυνάμεων.